2 ώρες στάση εργασία σήμερα το πρωί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου για τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαιομουσία, όπως επίσης και την έλευση του διορισμένου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Γενικής Διευθύντριας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Καλημερίζω την γραμματέα της Ένωσης Πτυχιούχων Αρχαιοφυλάκων, η κυρία Μαρία Νηράκη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κυρία Δουγεράκη, καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής σας. Και δεν είσαστε μόνοι σας, δηλαδή σαν Ένωση Πτυχιούχων Αρχαιοφυλάκων αυτή την ώρα σε αυτή την κινητοποίηση και σε αυτή τη σημερινή στάση εργασίας, έτσι δεν είναι? Όχι, σήμερα συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι του Αρχαιολογικού Μουσείου, δηλαδή εκτός από το φυλακτικό προσωπικό, οι συντηρητές και οι αρχαιολόγοι. Και προσπαθούμε να διαμαρτυρηθούμε για μία φορά ακόμα για την ψήφιση του νόμου που αφορά την αλλαγή νομικού προσώπου του Μουσείου και πλέον την έλευση, γιατί αυτές τις μέρες βρίσκεται στο Μουσείο, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύντριας. Έχετε κάνει κάποια συνάντηση μαζί τους, σας έχουν καλέσει, έστω και αν τυπικά θα μπορούσαμε να πούμε για ενημέρωση ή να ακούσουν τις δικές σας τις ενστάσεις, κυρία Νηράκη? Προς το παρόν αυτό δεν έχει γίνει, αν και στο χώρο έχει εμφανιστεί και η Γενική Διευθύντρια και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τις κινήσεις τους καταλάβαμε ότι ενδιαφέρθηκαν να δουν περισσότερο πού είναι το πολιτήριο, πού είναι το αναψυκτήριο και χωροταξικά να κινηθούν μέσα στο μουσείο και όχι να γνωρίσουν τους εργαζόμενους και να ακούσουν τις απόψεις τους. Από εδώ και κάτω ωστόσο τι, κυρία Νηράκη, για πείτε μου. Εμείς προσπαθούμε να καθυστερήσουμε την ουσιαστική ενεργοποίηση του ήδη ψηφισμένου νόμου. Όπως έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό, οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές απέχουν από τα καθήκοντά τους που αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Και μαζί με τις κινητοποιήσεις που κλιμακώνονται και στα 5 μουσεία, θεωρούμε ότι καθυστερούμε την ουσιαστική εφαρμογή του νόμου. Με την κυρία Μενδώνη είχατε επαφή και με στην πρόσφατη καθοδό της? Όχι. Όταν πήγαμε να διαμαρτυρηθούμε συλλογικά στα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου στη Μεσαρά, για μία φορά ακόμα, δεν θέλησε να πλησιάσει και να μπει σε διάλογο μαζί μας. Ούτως ή άλλως δεν είχε μπει σε διάλογο όταν ήταν ακόμα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με κανένα σωματείο, να δούμε τα κόκκινα σημεία του νομοσχεδίου αυτού. Αυτό το θυμάμαι. Να μιλάμε για ένα νόμο που πραγματικά θα είναι αυτό που έχει ως τίτλο, δηλαδή εξυγχρονισμό της μουσιακής πολιτικής. Γιατί ο συγκεκριμένος νόμος εξυγχρονισμό δεν φέρνει. Φέρνει αποκοπή των 5 μεγάλων μουσείων από την αρχαιολογική υπηρεσία, απαξίωση και σταδιακή ιδιωτικοποίηση. Οδηγείται προς τα εκεί σταδιακά. Απαξίωση, τι είδους απαξίωση όταν μιλάμε για αυτούς τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, τι θέλετε να πείτε? Το βάζετε μέσα στα κόκκινα σημεία από ό,τι καταλαβαίνω. Τα 5 μεγάλα μουσεία της χώρας σου δεν είναι εξυγχρονισμένα, ενώ οποιοδήποτε επισκέπτης μπαίνει σε αυτά, είτε Έλληνας είτε ξένος, εντυπωσιάζεται από τη μελέτη, την προβολή, τη συντήρηση και τη φύλαξη του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας, η ίδια η Υπουργός απαξιώνει τη δουλειά που γίνεται χρόνια τώρα με τη φιλότιμη υπερεργασία του επιστημονικού και του τεχνικού και του φυλακτικού προσωπικού. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος της. Και ότι δεν είναι, το πιστοποίησε και με τα εγγένεια του Μουσείου Μεσαράς. Το Μουσείο Μεσαράς πληρεί όλες τις σύγχρονες προϋποθέσεις μουσιολογικής προβολής. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το Μουσείο Μεσαράς? Όχι. Γιατί λοιπόν για να εξυγχρονιστεί κάτι πρέπει να γίνει νομικό πρόσωπο? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάζει το καθεστώς των μουσείων. Τα μουσεία ανήκουν στην αρχαιολογική υπηρεσία. Μάλιστα. Κόκκινα σημεία τα οποία δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι, ότι κάτι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, όπως ακούγαμε από την κυρία Αποστολάκη, από την κυρία Μαρία, από την κυρία Κουτσούμπα, όλο αυτό το διάστημα.
Σκεφτείτε ότι η ανακοίνωση των διορισμένων διοικητικών συμβουλίων και των γενικών διευθυντών έγινε από την κυρία Υπουργό Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Πιθανόν να είχε και συμβολικό νόημα η ανακοίνωση, βραδιά προδοσίας και σταύρωσης, να θέλει να ανακοινώσει τα διοικητικά συμβούλια και τους γενικούς διευθυντές. Τι είναι αυτό που σας φοβίζει πολύ περισσότερο, στην επόμενη μέρα πια? Εμείς έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει αλήθεια σε όλο αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με τον εξυγχρονισμό των μουσείων όλο αυτό. Έχει σχέση με την αποκοπή τους από την αρχαιολογική υπηρεσία για να αποδυναμωθούν και έτσι σε βάθος χρόνου να ιδιωτικοποιηθούν. Ταυτόχρονα θέτεται σε απίστευτο κίνδυνο το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας. Η διαχείρισή του περνάει στα χέρια ανθρώπων που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το μουσιακό χώρο. Μπορεί να είναι πανεπιστημιακοί, μπορεί να επιτελούν σημαντικό έργο στο επιστημονικό πεδίο που έχουν σπουδάσει, αλλά το πεδίο τους δεν έχει καμία σχέση με την πολιτιστική διαχείριση. Ένας άνθρωπος ο οποίος ειδικεύεται στην εγκληματολογία, τι σχέση μπορεί να έχει με τη διοργάνωση περιοδικών και μόνιμων εκθέσεων, με την δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε ένα μουσιακό χώρο? Δεν γνωρίζει. Οπότε όταν δεν γνωρίζει, ο σχεδιασμός θα έχει τρωτά σημεία. Και όσο ο σχεδιασμός θα έχει τρωτά σημεία, δεν μπορούμε να μιλάμε για εξυγχρονισμό. Κύριε Λυράκη, τα τρωτά σημεία ποια είναι? Το φοβάστε το δανεισμό, εκείνα τα 25-25 χρόνια που λέγατε? Τη δημιουργία παραρτημάτων του μουσείου στο εξωτερικό, αρχαιότητες που έχουν δημιουργηθεί εδώ πέρα να φύγουν και να υπάρχουν γενιές ανθρώπων που δεν θα τις δουν ποτέ. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό αρχείο που να καταγράφει όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν στις συλλογές και στις αποθήκες των μουσείων μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ολίγων μηνών. Αυτό είναι ανθρωπίνως αδύνατο να γίνει, γιατί έχουμε χιλιάδες αντικείμενα. Ποιος θα παραδώσει και ποιος θα παραλάβει εν λευκό αρχαιότητες που δεν είναι καταγεγραμμένες σε αυτό το ψηφιακό αρχείο? Καταλαβαίνετε γιατί θέματα ασφάλειας, υψίστης ασφάλειας της πολιτιστικής διαχείρισης μιλάμε? Μάλιστα. Οπότε συνεχίζετε τις κινητοποίησεις σας με όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε και με πάντα στόχο να καθυστερήσει η εφαρμογή του ήδη ψηφιστέντος νόμου, όπως είπατε και στην αρχή. Ναι, αυτό μπορούμε να κάνουμε στην παρούσα φάση και δεν θα εγκαταλείψουμε, θα το κάνουμε. Θεωρούμε ότι έχουμε τις προϋποθέσεις, παγώνοντας την ουσιαστική ενεργοποίηση του νόμου, να μην εφαρμοστεί ουσιαστικά και τελικά να καταργηθεί. Μάλιστα. Εκτός από την κυρία Μενδώνη, η μία πλευρά, εσείς όλο αυτό το διάστημα που πέρασε, έχετε μιλήσει και με τους αρχηγούς των λοιπόν κομμάτων? Έχουν ενημερωθεί άπαντες από εσάς συγκεκριμένα τους εργαζόμενους για αυτά τα οποία διαμηνύονται? Ποιες είναι οι θέσεις που έχουν πάρει? Το χειμώνα, κατά τη διάρκεια του αγώνα που δώσαμε, ενώ το νομοσχέδιο βρισκόταν ακόμα σε διαβούλευση, εννοείται ότι πλησιάσαμε όλους τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, την τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια, δήμους, αλλά και εκπροσώπους της παρούσας κυβέρνησης. Ενημερώθηκαν όλοι. Και θέλω να σας ομολογήσω ότι με έκπληξη ακούσαμε αρκετές φορές από ανθρώπους της παρούσας κυβέρνησης ότι δεν έχουν διαβάσει το νομοσχέδιο, και όταν άκουγαν τα κόκκινα σημεία που τους αναφέραμε έμεναν έκπληκτοι και οι ίδιοι. Παρ' όλα αυτά πήγαν και το ψήφισαν. Κλασική περίπτωση, δεν μου λέτε κάτι καινούριο ή δεν ακούω κάτι καινούριο, έτσι? Ναι. Για νομοσχέδια τα οποία περνούν αλλά δυστυχώς δεν τα γνωρίζουν. Το έχουμε ζήσει σε όλο το μεγαλείο όλα αυτά τα χρόνια τα οποία έχουν περάσει. Είναι όμως κάποια θέματα που αφορούν
την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, που δεν μπορούμε να τα περνάμε έτσι αψήφιστα. Την οικονομία. Είναι πολύ σοβαρά θέματα αυτά. Τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για διάφορα θέματα, ότι πέρασαν με κομματική γραμμή, κομματική εντολή, αλλά δυστυχώς δεν τα γνωρίζουν, δεν τα έχουν διαβάσει. Να μην αναφερθώ σε ονόματα αυτή την ώρα, και μεγάλα ονόματα, για τις δημόσιες δηλώσεις τους και τοποθετήσεις τους. Σε άλλα θέματα, πανελλαδικά, δεν αναφέρομαι σε τοπικό επίπεδο, κυρία Νηράκη, αυτή την ώρα. Ποια ώρα είναι η στάση εργασίας? Στάση εργασίας από το φυλακτικό προσωπικό, τους αρχαιολόγους και τους συντηρητές, 8 με 10. 8 με 10. Στάση εργασίας, γιατί σήμερα το μεσημέρι αναμένεται σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου να κάνει την πρώτη του συνεδρίαση. Αυτή την πληροφορία έχουμε, οπότε δηλώνουμε εμπράκτος την αντίθεσή μας στην σύσσωμη κάθοδό του στο μουσείο. Μα κυρία Νηράκη, αυτό το οποίο ως αυτονόητο θα περίμενε κάποιος, και από τη στιγμή που αναλαμβάνουν τη διοίκηση του συγκεκριμένου μουσείου, που ξέρουμε τι σημαίνει, τι αγώνας έχει γίνει, ποια είναι τα εκθέματα που έχει, ποια έχουν καταγραφεί, ποια δεν έχουν καταγραφεί, ποια είναι τα εκθέματα τα οποία υπάρχουν μέσα. Το αυτονόητο με βάση την κοινή λογική θα ήταν ότι πρώτη μέρημνα θα ήταν να σας πούν: ελάτε εσείς που διαμαρτυρηθήκατε, γιατί φοβόσασταν, γιατί πιστεύετε ότι υπάρχουν αυτά τα τρωτά σημεία, γιατί βάζετε κόκκινες γραμμές, να σας ενημερώσουμε και να σας πούμε ότι δεν θα συμβούν αυτά. Αυτό λέει η κοινή λογική. Ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Σε άλλα μουσεία της χώρας μας, δηλαδή στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας και στο Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας, που έγινε μία πρώτη διαζώσεις επικοινωνία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με εργαζόμενους του χώρου, επέδειξε ο Πρόεδρος έναν αυταρχισμό, μία ειρωνία, μία δεσποτική συμπεριφορά που καμία σχέση δεν έχει με ένα περιβάλλον μουσείου. Τι θα γίνει με εμάς εδώ σήμερα, δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό το πράγμα δεν περιγράφεται ως κόντρα, γιατί δεν είναι μια κόντρα όταν μιλάμε για τον πολιτισμό μας. Και θα πρέπει. Δεν θέλουμε να μπούμε σε διάλογο μαζί τους. Δεν το λέω. Μας απαξιώνουν. Εμείς είμαστε σίγουροι για τα επιχειρήματα που έχουμε. Κυρία Νηράκη, το είπα με βάση την αναφορά που κάνατε πριν από λίγο για τις συναντήσεις που έγιναν σε άλλες περιοχές, και λέω ότι φαντάζομαι ότι ο πολιτισμός μας δεν είναι ένα κομμάτι αντιπαράθεσης και κόντρας αυτή την ώρα, και ότι επειδή μιλήσατε για αυταρχικές συμπεριφορές κλπ, ότι αν υπήρχαν από τη δική τους την πλευρά σημεία τα οποία για εκείνους ήταν κόκκινες γραμμές, για εκείνους ήταν τρωτά, με βάση τη δική σας την συμπεριφορά, αλλά με τη γνώση του αντικειμένου, ότι θα έπρεπε να είχαν τεθεί από την αρχή, να είχαν συζητηθεί, γιατί πάντα με την καλή τη θέληση και τη διαβούλευση μπορείς να οδηγηθείς και να πας αλλού. Όπως έλεγε και η γιαγιά μου, ότι είναι καλύτερο το ψωμί να τρώγεται με το μέλι παρά με το ξύδι. Θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις πληροφορίες. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι. Σας ευχαριστώ, κυρία Νηράκη. Καλημέρα σας. Και εγώ ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να ακουστούν οι απόψεις μας στους ακροατές σας και στο ηρακλειώτικο κοινό. Να είστε καλά. Καλημέρα, κυρία Νηράκη. Καλημέρα, καλημέρα σας.